Έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στη Βαρσοβία διαδήλωσαν εκ νέου οπαδοί τη αντιπολίτευση κατηγορώντα την πολωνική κυβέρνηση για μια σειρά αντιδημοκρατικών πρωτοβουλειών. Οι διαδηλωτέ και οι οργανωτέ των κινητοποιήσεων σκοπεύουν να συνεχίσουν δηλώνοντα ότι τίποτα δεν του σταματά μπροστά στην προάσπιση των δικαιωμάτων του. Το... Βρίσκομαι εδώ διότι θέλω η Πολωνία να είναι ελεύθερη και δημοκρατική ελεύθερη από σφετερισμού και ελεύθερη από δικτατορίε. Δεν θα παραδώσω τη δημοκρατία. Δεν θα παραδώσουμε τη δημοκρατία. Τη δική μα δημοκρατία. Η κατάσταση είναι εκρηκτική και έφτασε μέχρι και μέσα στο κοινοβούλιο λόγω των νομοθετημάτων που πήρε η κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων ήταν και η περιορισμένη πρόσβαση δημοσιογράφων στι συνεδριάσει. Η κυβέρνηση μιλά από την πλευρά της για απόπειρα κατάλυσης των θεσμών. Η συμπεριφορά τη αντιπολίτευση είναι κατακριτέα. Ήταν μια απόπειρα για αναρχία, μια απόπειρα κατάληψη τη εξουσία και μια απόπειρα να εμποδίσουν τον κρατικό προπολογισμό. Ήταν επίση μια απόπειρα να εμποδίσουν την υιοθέτηση του νόμου για τον περιορισμό μισθών και συντάξεων πρώην υπηρεσιών ασφαλεία του κομμουνιστικού καθεστώτο. Το απόγευμα του Σαββάτου παρενέβη με δήλωσή του και ο Ντόναλτ Τούσκ, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρώην πρωθυπουργό τη Πολωνία, που επεσήμανε ότι η δημοκρατία χωρί πρόσβαση των μέσων ενημέρωση μετατρέπεται σε δικτατορία.